έχεις κάνει καψούρι. Με φέρες τα πάνω κάτω, τσάμπα με φωνάζαν όλοι γάτο μούρι. Μία εικόνα ίσον χίλιες λέξεις και μία γκριμάτσα ίσον πολλά γέλια. Όταν οι διάσημοι έχουν κέφια, δεν διστάζουν να αυτοσαρκαστούν και να ανεβάσουν μόνοι τους στο διαδίκτυο αστείες φωτογραφίες. Άλλοι πάλι πέφτουν στα δίχτυα των φωτογράφων και όταν βλέπουν τα αποτελέσματα στα περιοδικά θέλουν να ανοίξει η γη να τους καταπιεί. Τι και αν τους έχουμε συνηθίσει λαμπερούς και αψεγάδιες τους. Μια γκριμάτσα μπορεί να τους μεταμορφώσει. Όμορφη, είσαι όμορφη και δεν θέλω να ξέρω λάτα. Σε τρελά κέφια ήταν η Δέσποινα Καμπούρη όταν μια μέρα τράβηξε αυτές τις φωτογραφίες και τις ανέβασε στο Twitter. Η όμορφη παρουσιάστρια δεν δίστασε να τσαλακώσει την εικόνα της κάνοντας γκριμάτσες μπροστά στον φωτογραφικό φακό. Κούκλα είναι όμως όπως και να έχει. Μία άλλη Μαντόνα μας δείχνουν ορισμένες φωτογραφίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Οι παπαράτσι την έχουν τσακώσει σε μερικές πολύ αστείες στιγμές της και η αλήθεια είναι πως δεν θυμίζει σε τίποτα τη βασίλισσα της pop που όλοι γνωρίζουμε. Τι να κάνουν και αυτοί οι διάσημοι, ούτε δευτερόλεπτο δεν μπορούν να χαλαρώσουν. Είναι η Μέρη, η Μερούλα, το μεράκι του Μύρωνα Στρατή. Η γκριμάτσα που έκανε η Μέρη Σινατσάκη κοιτώντας τον αγαπημένο της έκρυβε σίγουρα πολύ χιούμορ. Η νεαρή παρουσιάστρια άλλωστε είναι πρώτη σε κάτι τέτοια, αφού και άλλες φορές έχει ανεβάσει στο Twitter φωτογραφίες με αστείες γκριμάτσες. Και από τότε σκρίδι μύδι, βάλαμε και δαχτυλίδι, κι όλοι λένε στη βαρέα, ωραίος και ωραία. Και να πάμε τώρα στο ζεύγος Τζολί Πιτ. Μπορεί ο ωραίος και η ωραία του Hollywood να έχουν εκπαιδευτεί στα κλικ των φωτογράφων και να είναι πάντα αψεγάδιαστοι, όμως μία και μόνο στιγμή αρκεί για να τους μεταμορφώσει. Τι να κάνουμε, και οι ωραίοι έχουν τις άτυχες στιγμές τους. Ο Γιώργος είναι πονηρός και αυτά που λέει νύχτα τρως. Στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης θα μείνουν οι γκριμάτσες που κάνει ο Γιώργος Λιάγκας όταν δοκιμάζει κάτι που δεν του αρέσει. Εκείνος μπορεί να μην απολαμβάνει τη γεύση εκείνη τη στιγμή, αλλά εμείς απολαμβάνουμε την εικόνα. You know, just και από τον ένα Γιώργο ας πάμε στον άλλο. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι ο γυναικείος πληθυσμός καταγγέλει τον άνθρωπο που απαθανάτησε τις γκριμάτσες του George Clooney. Η αλήθεια είναι ότι οι συγκεκριμένες φωτογραφίες δεν θυμίζουν σε τίποτα το νούμερο ένα γόη του Hollywood. Ας τις δούμε λοιπόν μία φορά και ας τις ξεχάσουμε. Η μπάλα στη σέντρα, η μπάλα γλυκιά μου αφέντρα. Και να κλείσουμε με τις καλύτερες και τις πιο πετυχημένες γκριμάτσες που έχουμε δει ποτέ. Ο Γιώργος Καραγκούνης δεν μπορεί να πιστέψει ότι ο διαιτητής του έδωσε κίτρινη κάρτα στον αγώνα της Ελλάδας με τη Ρωσία στο Euro το 2012 και οι γκριμάτσες του είναι πραγματικά μοναδικές. Έξαλλος. Εντάξει, ο Τζόρτζ. Ό,τι και να κάνει θα μας πει συντόμως. Ας πει ο Παύλος. Τι να σας πω. Ο Τζόρτζ και ο Παύλος. Ό,τι γκριμάτσες και να κάνουν. Απλά είναι μερικά πρόσωπα που δεν χάνουν τη γοητεία. Για κάνε πάμε. Μόνοι μας γκριμάτσα, κατάλαβες. Ο Τζόρτζ είναι ο κανονικός και το δικό μου είναι το, η γκριμάτσα. Κάνε λίγο να δούμε. Κάνε μια γκριμάτσα. Δεν έχει κάποια γκριμάτσα. Δεν έχει, ναι. Είσαι μόνος σου γκριμάτσα. Ναι, είμαι μια φάτσα. Επίσης η Δέσποινα Καμπούρη, παιδιά, είναι από τα προσωπάκια, πιστεύω, που επίσης η Δέσποινα ό,τι γκριμάτσα και να κάνει κουκλή παραμένει. Πάρα πολύ όμορφο κορίτσι, πάρα πολύ όμορφο πρόσωπο, καλά και σώμα. Και το μαντονάκι μου επίσης. Αλλά το μουτράκι της Καμπούρη, δεν θα το σχολιάσω, το μουτράκι της Δέσποινας Καμπούρη είναι υπέροχο. Τι συγκρίνεις. Το μαντονάκι σου. Είδαμε στο βίντεο το μαντονάκι και ήταν υπέροχο και αυτό. Υπέροχο. Έκανε τα γκριματσάκια του. Υπέροχο. Πολύ ηλικία. Και αυτό το επιφόρημα που έκανες όταν είδες με το σηκωμένο πόδι. Κοίτα τώρα τη Δέσποινα, που κάνεις... τι ηλικία. Τι ήταν, Θεμή, τι. Όταν βλέπαμε τη Δέσποινα σαν τα κρύα τα νερά και δες μετά. Για τι σχέση ναι, δώστε μας και τη Μαντόνα τώρα να κάνουμε συγκρίση. Βάλε, βάλε, βάλε. Με το πόδι σηκωμένο που ήταν αυτή τη φωτογραφία. Το φατσάκι αυτό το όμορφο. Ναι. Κοίτα εδώ. Έτσι έκανα. Την ώρα που τη βλέπαμε. Όχι, τώρα όμως πω κάτι. Πέρα από την πλάκα, πολλές στην ηλικία της Μαντόνα θα θέλανε να είναι σαν τη Μαντόνα. Για να λέμε και του τραβούτε. Νομίζω σε ό,τι φορά ξέρει το σώμα τη σίγουρα περισσότερες. Εντάξει, ρε παιδί μου, ναι. Σε διατήρηση. Και το έχει γενικά, ακόμα, και η γυναίκα τώρα κάνει γιόγκα, κάνει μακροβιωτικές διατροφές. Πολύ, δηλαδή δεν είναι και άδικο που το έχει. Ναι, κάνει, οπότε... στερείται τα πάντα, τα πάντα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε έχουμε πάρα πολλά παιχνίδια.